χαιρετίζω τη μεγάλη μας αυτή συγκέντρωση, γιατί είναι και ο μόνος δρόμος που είναι ανοιχτός για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος του αγώνα. Και ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα, το έχουμε καταφέρει με αυτόν τον δρόμο. Συνάδελφοι, χτες επισκεφθήκαμε στα πλαίσια των επαφών μας σαν συντονιστική επιτροπή τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Μεταξύ άλλων, του βάλαμε και το ζήτημα της προσωπικής διαφοράς. Δεν θα πάρουν καμία αύξηση συνάδελφοι που έχουν προσωπική διαφορά, έστω από αυτή που θα δοθεί. Και το ζήτημα που θέσαμε είναι οι αυξήσεις να δοθούν στις καταβαλλόμενες συντάξεις. Μόνο έτσι θα πάρουν αύξηση όλοι οι συνταξιούχοι. Διαφορετικά να πάρουν τίποτα, θα πάρουν λογιστική αύξηση. Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να αναδείξουμε αυτή την περίοδο και δεν θα σας κουράσω, είναι το ζήτημα της επιστροφής των κλεμμένων από τα δώρα μας και από την επικουρική σύνταξη. Έστω και αυτό που εντεκάμε. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει θα εφαρμόσω την απαράδεκτη από κάθε άποψη απόφαση του Συμβούλου της Εκκληματίας που λέει θα τα δώσω σε αυτούς που έχουν προσφύγει. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, μια αγρότησα στον Εύρο ή στην Ευκάλα που είμαι εγώ ήξερε ότι πρέπει να κάνει προσφυγή για να πάρει το δώρο της. Είναι δυνατόν να δεχτούμε αυτό το πράγμα? Και αυτό λέγεται δικαιοσύνη. Υποκριτές και φαρισαίοι είναι. Δεν είναι δικαιοσύνη αυτή. Η μόνη λύση είναι να δοθούν σε όλους τους συνταξιούχους τα δώρα και οι περικοπές από την επικουρική σύνταξη. Ο μόνος δρόμος αυτός είναι. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από εμάς τους συνταξιούχους. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτόν τον δρόμο του αγώνα. Το μόνο που λέω ξανά είναι που είναι ανοιχτός απέναντι σε αυτή την κατάσταση που γίνεται στα μέσα ενημέρωση κάθε μέρα θα δίνουν αυξήσεις. Κύμα αυξήσεων, ένας λέει. Πλημμύρα αυξήσεων, άλλος. Και εμείς τώρα, όλοι εμείς, από τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ αυξήσεις. Και αυτοί μας λένε κάθε μέρα που μας τρελάνε δηλαδή, ότι παίρνουμε αυξήσεις. Να είστε καλά, καλή δύναμη και να συνεχίσουμε μέχρι τέλος τον αγώνα.